κατέθεσε εχθές στο δημόσιο διάλογο. Ήταν λάθος που πήγε. Εάν σας λέω ότι δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα μπορέσει να κρίνει τον τεράστιο Μίκη Θοδωράκη, παρόλο που χθες αυτό που είδα, αυτό που άκουσα, δεν ήταν αυτό το οποίο είχα συνηθίσει ή αυτό το οποίο θα με ρωτάγατε πριν από ένα μήνα. Κοιτάξτε, ήταν πολύ σκληρός στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ναι, ήταν σκληρός. Γι' αυτό σας λέω, δεν ήταν αυτό που ανέμενα. Ήταν το μέτωπο της ανανεωτικής αριστεράς όλα τα χρόνια. Και η συλλογικότητα της ανανεωτικής αριστεράς. Ένα λεπτό. Είχε το μέτωπο πάνω στο. Ερχόμαστε. Στο στροφοφασισμό. Ένα λεπτό. Πρέπει να συμφωνήσετε. Η χώρα τον 20ο αιώνα. Η χώρα τον 20ο αιώνα. Μειοψηφία που κυβερνά. Έχει ταλαιπωρηθεί και έχει ματώσει και έχει πληγωθεί από τον φασισμό το 40-44 που αιματοκυλίστηκε όλη η Ευρώπη και το 67-73 με τη Χούντα. Και οι πολιτικοί συνεχιστές, δεν λέω ότι όλοι ήταν τέτοιοι, ήταν χθες. Λίγα μέτρα πιο εκεί από τον τεράστιο Μίκη Θοδωράκη. Βεβαίως, χρυσαυγίτες. Αυτοί ήταν. Λέω λοιπόν, η Ελλάδα και ο Μίκης, ο οποίος βασανίστηκε, ο οποίος έγραψε, που ο λαός τραγούδησε μαζί του κτλ. Από αυτόν τον φασισμό ταλαιπωρήθηκε στον 20ο αιώνα. Και δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν. Κυρία Καϊλή, ένα λεπτό. Δεν σας διέκοψα, δεν σας διακόψω. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει καλός και κακός φασισμός. Ο φασισμός είναι αυτός και είναι κακός. Και δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, να κάνουμε οποιασδήποτε διακρίση. Ήταν τώρα, αποτυχημένο. Στην ουσία της τώρα, για το δεύτερο, τους εθνομηδενιστές και τους εθνολαϊκιστές. Άκουσα αυτή την κατηγορία χθες ότι είμαστε εθνομηδενιστές. Ναι. Ο κύριος Ράμφος, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 6 μήνες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός έτσι μια μεγάλη προσωπικότητα, δεν συμφωνεί μαζί μας, μας λούζει, μας καταγγείλει, μας έλεγε. Πριν ένα μισή μήνα. Μας έλεγε εθνολαϊκιστές. Εν τέλει τι είμαστε, είμαστε εθνολαϊκιστές, είμαστε εθνομηδενιστές ή δεν είμαστε τίποτα από τα δύο. Εγώ λέω λοιπόν ότι είμαστε μια υπεύθυνη πατριωτική κυβέρνηση, διότι θεωρώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία εμπλέκονται στην πολιτική σκηνή της χώρας πλην της Χρυσής Αυγής για προφανείς λόγους είναι πατριωτικά κόμματα. Είναι πατριωτικά κόμματα και με αυτή την έννοια διαπραγματευόμαστε και προχωράμε. Νομίζω ότι οι ακραίες εκφράσεις εθνομηδενιστές, εθνολαϊκιστές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν βοηθούν να προχωρήσουν. Σας επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο? Βεβαίως, εμείς όλα τα παρακολουθούμε. Όχι όλα τα παρακολουθούμε. Γενικώς, δεν μας ανησύχησε. Ήταν αναμενόμενο ότι αυτό το συλλαλητήριο θα είχε μια αυξημένη συμμετοχή. Επηρεάζει διαπραγμάτευση, Δεν νομίζω. Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι όσοι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες. Σας είπα, κατέβει ο κύριος Μιχαλολιάκος. Κατέβηκαν απλοί άνθρωποι, δημοκράτες που διαφωνούν με εμάς. Να σας πω κάτι, κύριε Οικονόμου. Καμία αγάπη. Εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό τρία χρόνια δεν προχωράει. Κάντε όμως. Τρία χρόνια δεν προχωράει. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης, κύριε Οικονόμου. Τρία χρόνια να μην προχωράει δικαιοσύνη. Και τι κάνει ο κύριος Κοντονής, ο οποίος είναι ευαίσθητος για αποφάσεις ελάσσονος σημασίας προς τα στομίζω. Ελάτε για να δώσουμε το λόγο. Αν πάτε στην Πανεπιστημίου, πολλά μαγαζιά είναι με κατεβασμένα ρολά και γραμμένα συνθήματα της Χρυσής Αυγής. Σήμερα, τώρα. Γιατί έβλεπα χθες το ρεπορτάζ σας. Λέτε αυτό που ήταν έξω από το σπίτι του κύριου Θοδωράκη. Τον κύριο Πορτοσάλτε, που ήμουν πριν στο ραδιόφωνο μαζί του και τα συζητάγαμε. Το σύνθημα που σχεδόν. Τόσο ευαίσθητο με τη δηλαδή. Δεν είμαι ευαίσθητο, θα να μιλήσω δηλαδή. Τι να πω τώρα. Λέω για αυτό το σύνθημα. Λέω λοιπόν, αφήστε του συμψηφισμού τώρα. Σα ρωτάω τόση ώρα αν επηρεάζεται η διαπραγμάτευση, δεν απαντάτε. Ναι, να απαντήσω. Στην περιφέρεια συνέχεια, στο Μιχαλολιάκο. Λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία πέρα από τον απλό κόσμο που πέραν κομμάτων μπορεί να ήθελε να συμμετάσχει, έπαιξε τα αρέστα τη και δεν τη βγήκε. Δεν τη βγήκε. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία τρέχει πίσω από τι εξελίξει. Αμφιταλαντευόντουσαν αν θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, διαγράψανε μάλιστα
και τη γραμματέα της περιοχής εκεί πέρα που ήταν κοντά στο, στο κύριο. Μπορεί να μην το ξέρω καλά. Αφήστε με να πω κανένα λάθος. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε έναν πρώην πρωθυπουργό. Βλέπουμε έναν πρώην πρωθυπουργό να τρέχει πίσω από το συλλαλητήριο για να μην του φύγει το πελατολόγιο. Για να μην του φύγει το πελατολόγιο. Άρα η Νέα Δημοκρατία αντί να μπορέσει να καθοδηγήσει τον κόσμο της. Μα διακόπτει ο κύριος Οικονόμου, ρωτάτε εσείς να τελειώσω αυτή την πρόταση και να πάρουν μια απάντηση. Τελειώσω αυτή την πρόταση. Όχι, να μην τελειώσετε, γιατί δεν τελειώσετε. Σας παρακαλώ, θέλω να τελειώσω αυτή την πρόταση. Ελάτε, τελειώστε. Είχε χαράξει μια γραμμή ο κύριος Καραμαλής με την κυρία Μπακογιάννη το 2008, η οποία ήταν συμβιβαστική και μπορούσε να πάει τη χώρα μπροστά. Τα είπαμε αυτά, εντάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης την ξύλωσε αυτή τη γραμμή τώρα το 2018 στην επόμενη μέρα και τρέχουνε μαζί με τον κύριο Σαμαρά για να μην τους φύγει το πελατολόγιο. Αυτό είναι όλο. Η χθεσινή διαμαρτυρία των χιλιάδων Ελλήνων που βρέθηκαν στο Σύνταγμα επηρεάζει πρώτον τη διαπραγμάτευση και δεύτερον, πώς θα ταυτιστούν οι δύο διαφορετικές γραμμές που έχουν συγκυβερνώντες. Άλλα λέει το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, άλλα χθες ο κύριος Καμένος. Αλλιώς διαβάσατε το συλλαλητήριο. Πώς θα συμπορευτείτε τώρα, πάνω στο θέμα αυτό μιλάω, συγκεκριμένο. Κοιτάξτε. Σύντομα για να πάμε στους άλλους να κλείσουμε. Η διαπραγμάτευση οφείλει να έχει μια δική της αυτονομία και μια δική της στρατηγική, διότι δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν ένα συλλαλητήριο είναι ογκωδέστερο ή λιγότερο ογκώδες. Οφείλει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια γραμμή που την είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προκειμένου να μπορέσει να κάνει κάποια βήματα και να φέρει μια πρόταση στο κοινοβούλιο, όπου εκεί θα έρθει η τελική απάντηση. Το δεύτερον, είναι σεβαστές οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφωνίες. Τη συγκεκριμένη ατζέντα και το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο το χειρίζεται ο κύριος Κοτζιάς, βεβαίως με την εποπτεία του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Όλες οι δυνάμεις θα πάρουμε την ευθύνη μας. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο στο κοινοβούλιο. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εμείς δύο κόμματα έχουμε δύο απόψεις. Οι άλλοι σε ένα κόμμα έχουν τουλάχιστον εσείς δύο απόψεις. Είστε κυβέρνηση, αυτή είναι η διαφορά, βέβαια. Ναι, και αυτή ήταν η κυβέρνηση στη δεκαετία του 90, ελάτε κυρία Αναστασοπούλου. Ελάτε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Οικονόμου. Κύριε Ζαχαρίας, μιλάτε 7 λεπτά. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, καπελώσατε το συλλαλητήριο όπως σας κατηγορεί η κυβέρνηση ή προσπάθησατε τουλάχιστον να το καπελώσετε? Μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Έτσι σας είπα. Συμμετείχαμε στο συλλαλητήριο γιατί είναι ανεφέρετο δικαίωμά μας συνταγματικό. Και δεν θα ζητήσω την άδεια από κανέναν Ζαχαριάδη και από κανέναν Τσίπρα, Ζαχαριάδη ως εκπρόσωπο του Τσίπρα, για το πού θα συμμετάσχω. Εντάξει, μάλιστα. Πιστοποιητικά φρονημάτων από αυτή την ομάδα η οποία κυβερνά και η οποία υποτίθεται ξεκίνησε την καριέρα της ως ανανεωτική αριστερά που κυνήγαγε τον αριστερό φασισμό, αριστερόστροφο φασισμό. Όλη η πορεία ήταν απέναντι στον Κουκουέ γιατί υπήρχαν. Υπήρχαν αυτές οι πολιτικές. Με στοιχεία με τον Μιχαλολιάκο, ταυτιστήκατε με όλους αυτούς. Οι πολιτικές αυτές. Και σήμερα, όταν έχετε μια προσωπικότητα και τους θυμίζει το παρελθόν τους και τους θυμίζει τι κάνουν σήμερα, και μιλάνε ότι μου μιλάνε πάλι για τη Χούντα ή μου μιλάνε πάλι για τον Εμφύλιο, είναι πολύ κακός, κακή διόλυσθηση. Τώρα, μάλιστα. Από εκεί και μετά. Θα επηρεάσει, πιστεύετε, τη διαπραγμάτευση? Τι βλέπετε εσείς? Ακούστε. Για να δούμε το κέντρο. Η διαπραγμάτευση την κάνει η κυβέρνηση σύμφωνα με το Σύνταγμα. Η κυβέρνηση, αν θέλει, μπορεί να αποκτήσει τη συνένεση αφού κάνει τις κατάλληλες κινήσεις. Ο λαός μπορεί να κάνει τις κινήσεις του συμμετέχοντας σε συλλαλητήρια. Ο καθένας κινείται σύμφωνα με τα όρια που υπάρχει. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα δημοκρατικό δικαίωμα του ελληνικού λαού να συμμετάσχει σε ένα συλλαλητήριο. Το έκανε. Εντάξει, μην μου πείτε τώρα, θα μιλήσω ένα λεπτό. Ελάτε, κύριε Οικονόμου, γιατί πρέπει να κλείσουμε λεπτό, σιγά σιγά. Να κλείσουμε τώρα. Να μιλήσει και η κυρία Καϊλή. Ελάτε. Εντάξει, αλλά, τόση ώρα μιλάγαμε εδώ. Ναι, εξωματική αντιπολίτευση. Φάγατε την ώρα με τον Καμένο. Τι σας κάνω? Και με τον Παπαδόπουλο. Δεν έφαγα καμία ώρα. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά πρώτων ευθυνών τη. Έχει δύο τάσεις οι οποίες είναι εκ τη διαμέτρου αντίθετες. Δεν μπορεί αυτή η πολιτική να συνεχιστεί έχοντας αυτόν Καμένο και τον Τσίπρα στην ίδια βάρκα της κυβερνήσεως. Από εκεί και μετά. Πρόταση στη Βουλή μπορεί να έρθει για το Σκοπιανό. Τι βλέπετε εσείς? Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Ή θα φύγει το θέμα από την ατζέντα? Εγώ νομίζω μετά την προθυμία να υλοποιήσουν ένα μνημόνιο ως πιστοί μαθητές. Μνημονιακή, μνημονιακότερη των μνημονιακών. Σήμερα, γιατί εξυπηρετεί άλλους από ό,τι φαίνεται, βάζουν μια ατζέντα για τη λύση του Σκοπιανού, η οποία δεν εκπροσωπεί και δεν εκφράζει την λαϊκή βούληση, όπως καταγράφεται με δύο πολύ μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι όπως φαίνεται από τις μετρήσεις, είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία συνηγορούν ότι
η λαϊκή συνείδηση, η εθνική συνείδηση είναι αντίθετη με αυτή την επιλογή που κάνει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μια δυσαρμονία. Ελάτε κύριε Γαλλή για να κλείσουμε. Καταρχήν να πω εγώ ότι η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από αριθμούς, ακόμα στην εκτίμηση που κάνουν για το συλλαλητήριο, αντί να δουν τα νοήματα και τα μηνύματα που ήρθαν και χθες αλλά και στη Θεσσαλονίκη με αυτή τη συγκέντρωση του κόσμου. Εγώ αυτή τη στιγμή από την πλευρά του Νίμιτς και των Σκοπίων έχω καταλάβει ότι δεν υπάρχει συμβιβαστική λύση, γιατί δεν έχουν τεθεί θέματα ταυτότητας ή θέματα συντάγματος, που εκεί είναι και τα βασικά προβλήματα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να θέσει την ατζέντα με τον τρόπο που την εξυπηρετεί. Βλέπω μόνο ελληνική υποχώρηση και νομίζω ότι φοβάμαι και πάρα πολύ ότι είμαστε έτοιμοι να ενδώσουμε. Έχουμε παραδώσει ήδη χωρίς διαπραγμάτευση την ονομασία και τα πολύ σημαντικά ζητήματα ταυτότητας που απασχολούν όλο τον πλανήτη τα έχουν αφήσει τελευταία. Θα είναι ήττα, βλέπετε, για την κυβέρνηση αν το θέμα δεν προχωρήσει και το πάρει πίσω η κυβέρνηση. Είτε κρυπτόμενη πίσω από τους Σκοπιανούς, είτε γιατί η διαπραγμάτευση δεν θα πάει καλά. Για οποιοδήποτε λόγο. Έχει μάθει αυτή η κυβέρνηση να κάνει κολοτούμπες. Σας κάνει αλημία σε ένα τέτοιο ζήτημα. Γιατί κάθε κυβέρνηση είναι προσωρινή. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση για να τα λύσει κανείς και να τα προχωρήσει. Και πρέπει εσείς να ακούσει το Πασόκ είστε διατεθειμένοι να προσφέρετε χείρα βοηθείας, γιατί βλέπω ορισμένους πρόθυμους. Νομίζω ότι ήταν καθαρή η θέση ότι πρέπει να υπάρξει μια λύση για όλα, για ζητήματα ταυτότητας και συντάγματος. Όχι, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μόνο γενικότερα για τον κυβερνητικό συνασπισμό. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς τέτοια διάθεση να δώσει καμία χείρα βοηθείας σε μια κυβέρνηση που είναι προσωρινή, η οποία συνεχίζει και αγνοεί τη συγκέντρωση αυτή των Ελλήνων και του ονομάζει ακροδεξιού. Δεν την πειράζει να αθροίσει τον οποιοδήποτε σε ένα όχι σε οποιαδήποτε πλατεία. Όταν δεν τους εξυπηρετεί, όποιος δεν είναι μαζί τους είναι εναντίον τους. Και αυτοί οι φανατισμοί και ολοκληρωτισμοί υπάρχουν δυστυχώς και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από κανέναν. Σας ευχαριστούμε πολύ σοβαρά και εθνικά. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημερίζουμε.